Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Η δεύτερη αξιολόγηση έκλεισε, το πολιτικό σκηνικό αλλάζει, απότερο στόχος της κυβέρνησης η κανονικότητα και η έξοδος στις αγορές. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα, πραγματικά με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, με όποιο τρόπο και αυτό ανέγινε, καθώς η κυβέρνηση πραγματικά δεν πήρε σε καμία περίπτωση αυτά που θα ήθελε, πήρε όμως ένα χρονικό ορόσημο και πλέον αυτό που μας μεταφέρει στο ρεπορτάζ είναι ότι το κυβερνητικό επιτελείο κοιτάζουν την επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα έχει να κάνει, όσον αφορά την οικονομία τουλάχιστον, με την προοπτική εξόδου στις αγορές. Αυτός είναι ο επόμενος στόχος που έχει βάλει η κυβέρνηση μέσα στο επόμενο 12μηνο να μπορέσει να βγει στις αγορές ώστε πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος να μπορέσει να δείξει ότι θεωρητικά η ελληνική οικονομία μπορεί να σταθεί σε κάποιο βαθμό αυτόνομη στα πόδια της. Αυτό ο στόχος για το οικονομικό επιτελείο είναι ανεξάρτητο από την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Προφανώς είναι πάρα πολύ βασικό και θα διευκολύνει πάρα πολύ την κατάσταση αν η Ελλάδα καταφέρει να μπει στο QE, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα έχει την ψήφο εμπιστοσύνη τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι επενδυτές από όλοι θα μπορούν πολύ πιο άνετα να εμπιστευτούν τα ελληνικά ομόλογα και όλο αυτό θα διευκολύνει την διαδικασία. Ακόμα όμως και αν αυτό δεν γίνει, είτε γιατί αργήσουμε, είτε γιατί κάποια στιγμή στο ενδιάμεσο τελειώσει το πρόγραμμα τη ποσοτική χαλάρωση, αυτό που θα επιδιώξει η χώρα είναι να δείξει ότι υπάρχει μια επιστροφή στην ομαλότητα, στην κανονικότητα, όπως πολύ σωστά είπες, και αυτό μέσω και με κάποιες πειραματικές εκδόσεις ομολόγων να προσπαθήσει να το αποτιμήσει και στις αγορές. Ούτως ή άλλως, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας έχουν μειωθεί πάρα πολλοί αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, τόσο στο διετές όσο και στο πενταετές. Γενικώς που κάνει σχετικά διαχειρίσιμη την έξοδο, δεν είναι απαγορευτικά δηλαδή τα επίπεδα και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει κάποιο πολύ μεγάλο οικονομικό ορόσημο με τη λογική της αποπληρωμής χρημάτων, καθώς πήραμε τη δόση μέσα στους επόμενους 12 μήνες, θα μπορούσε θεωρητικά η Ελλάδα να επιδιώξει κάτι τέτοιο. Προφανώς βέβαια ό,τι είναι να γίνει θα γίνει αρκετά μετά τις γερμανικές εκλογές, καθώς υπάρχει ο πολιτικός παράγοντας, θέλει η ελληνική κυβέρνηση να δει τι θα γίνει στην Γερμανία και πόσα είναι η αντιμετώπιση της Γερμανίας στην Ελλάδα μετά τις εκλογές. Όμως θεωρητικά από το Σεπτέμβριο και μετά θα μπορέσουν να γίνουν κάποιες διεργασίες, κυρίως με διεθνείς συμβούλους, προκειμένου να οδηγηθεί η Ελλάδα σιγά σιγά στον θαυμαστό κόσμο των αγορών.